Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι 24 ώρες παρουσιάζουν απόψε την ιστορία ζωής ενός λαοφιλούς ιεράρχη. Σε μια σπάνια συνέντευξη και μια από καρδιάς εξομολόγηση, ο κατακόσμων Ανδρέας Νικολάου, Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, αποκαλύπτει και αποκαλύπτεται. Πανιερώτατε, θέλω να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της εκπομπής για την ευκαιρία να έχουμε αυτή την συνομιλία μαζί σας, η οποία θα έλεγα ότι ήρθε και ως αίτημα από αρκετόν κόσμο, ο οποίος σε δύσκολους καιρούς θέλει να ακούσει τη φωνή του Αγίου Λεμεσού. Ευχαριστώ και εγώ, Κωνσταντίνε, για την ευκαιρία αυτή. Είναι γεγονός ότι, όπως ξέρεις και εσύ ο ίδιος, στην αρχή δεν δεχόμουν να γίνει εκπομπή, για διάφορους λόγους, αλλά κατανοώντας και την ανάγκη των ανθρώπων να ακούσουν τον λόγο της Εκκλησίας, τον λόγο των ποιμένων της Εκκλησίας, με πολύ χαρά σας δέχομαι και εγώ στη Μητρόπολη μας και εύχομαι να ευλογήσει ο Θεός να βγει ένα καλό και μια ωφέλεια στους ανθρώπους που θα μας ακούσουν. Αυτή είναι και η δική μας ευχή και επιθυμία, γιατί πραγματικά ο κόσμος έχει δοκιμαστεί το τελευταίο διάστημα από εξωγενείς παραγόντες στην καθημερινότητά του, όπως για παράδειγμα ήταν η πανδημία, και νιώθουμε και εμείς την ανάγκη ότι αναζητεί ο κόσμος μία επαναφορά σε αρχές, αξίες και μία κανονικότητα στη ζωή του. Έχεις απόλυτο δίκιο. Το είδαμε και εμείς ότι η πανδημία, εκτός από τα άλλα τα προβλήματα που επέφερε, έφερε και μια δυσκολία στην επικοινωνία των ανθρώπων. Και η απομόνωση έγινε ένα πρόβλημα στις ανθρώπινες σχέσεις. Και γι' αυτό προσπαθούμε όλοι μας όσο μπορούμε, με τα μέσα που υπάρχουν σήμερα, που ευτυχώς υπάρχουν πολλά μέσα επικοινωνίας, να επικοινωνούμε με τους αδερφούς μας, που αυτό είναι ανάγκη και για εμάς τους ιδίους και για τους αδερφούς μας που έχουν ανάγκη αυτή την επικοινωνία. Γερόντα μου, θέλω να σας πάρω το χρόνο πίσω αρκετά και να σας ρωτήσω, η ανθρώπινη ανάμνηση του Γέροντα Αθανάσιου από τα πρώτα χρόνια της ζωής του, ποια είναι η πρώτη που του έρχεται στο μυαλό, τι θυμάστε από το παιδί? Από τα παιδικά μου χρόνια? Εντάξει, τι να θυμάται κανείς, ένα παιδάκι θυμάται πάντοτε οικογενειακές στιγμές. Και σίγουρα και εγώ θυμάμαι τις στιγμές με την οικογένειά μου, σαν μικρό παιδί, στη Λεμεσό. Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα. Έχω αναμνήσεις αυτού του χώρου της Ιεράς Μητροπόλεως, όταν ακόμα ήμουν μαθητής στο γυμνάσιο. Και συνδέονται οι αναμνήσεις αυτές και με ευχάριστα και με δυσάρεστα γεγονότα. Διότι εγώ γεννήθηκα το 1959, το 1963-1964 που έγινε η τουρκοκυπριακή αντασία, έζησε τα γεγονότα, τα θυμάμαι αμυδρά, γιατί ο πατέρας μου έλαβε μέρος σε εκείνη τη δυσκολία. Μετά όλα τα άλλα που επακολούθησαν και έτσι ο θάνατος του πατέρα μου όταν ήμουν 10,5 χρόνων περίπου στη Λεμεσό, η κηδεία, είναι από τα στοιχεία που θυμάμαι πάρα πολύ έντονα. Ο θάνατος του πατέρα σε μια τρυφερή ηλικία οδήγησε εσάς στο να αναζητήσετε κάποιους άλλους δρόμους? Ήταν από τα ερεθίσματα τα οποία πιθανόν να σας οδήγησαν στον δρόμο του Χριστού? Γιατί είχα διαβάσει παλαιότερα ότι η οικογένειά σας δεν ήταν αυτό που λέμε θρήσκη, με την έννοια την οποία εσείς τη βιώνετε, ναι, στο σήμερα. Βέβαια. Ο πατέρας μου και όλη η οικογένειά του ήταν άνθρωποι εκτός Εκκλησίας. Εντάξει, ήταν βαπτισμένοι χριστιανοί ορθόδοξοι όπως όλοι οι Έλληνες της Κύπρου, σχεδόν όλοι, αλλά ήταν ιδεολογικά μακράν του Θεού.
απέρριφτη τον Θεό από τη ζωή του και όχι μόνο δεν ήταν στην Εκκλησία κοντά, αλλά έχει και μεγάλη αντιπάθεια προς την Εκκλησία και προς τους ιερείς ιδιαιτέρως, πάρα πολύ αντιπάθεια. Αυτό το μετέδωσα και στη μητέρα μου βέβαια. Και όλη η οικογένεια μας ήταν ένα πνεύμα τελείως αντίθεο και αντικληρικό. Ο μόνος άνθρωπος στην οικογένεια και του πατέρα και της μητέρας που μιλούσε για Θεό, αλλά με πολύ προσοχή, ήταν η γιαγιά μου, η μητέρα της μητέρας μου. Αυτή μου μίλησε για τον Θεό, αυτή με οδήγησε στην Εκκλησία, αυτή μου εδίδαξε τα πρώτα γράμματα τα χριστιανικά. Και μετά η πρόνοια του Θεού το οδήγησε τα πράγματα έτσι, ώστε σιγά σιγά γνώρισα τον Χριστό και την Εκκλησία και θέλησα να γίνω ιερέας, να αφιερωθώ στην Εκκλησία. Και συνεχεία μετά γνώρισα τον μοναχισμό, το Άγιον Όρος και τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και αυτό ένα στοιχείο που με όθησε προς την Εκκλησία. Αλλά δεν μου ήταν αυτό το βασικό στοιχείο. Διότι, εντάξει, ήμουν 10,5 χρόνο όταν πέθανε ο πατέρας μου. Μετά η μητέρα μου σε κάποιο χρονικό διάστημα ξαναπαντρεύτηκε ένα δεύτερο σύζυγο, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός και πολύ στοργικός μαζί μας. Και έτσι ανεπλήρωσε την παρουσία του πατέρα με τον καλύτερο τρόπο. Ο πατέρας μου ήταν πλούσιος άνθρωπος και έκανε πολλά ταξίδια. Και έλειπε πολύ χρονικό διάστημα από κοντά μας. Πήγαινε σε ταξίδια αναψυχής ή ταξίδια επαγγελματικά. Και όταν ήταν κοντά μας, ήταν η ζωή μας πολύ κοσμική. Ήταν και λεμεσός της εποχής εκείνης. Και έτσι μπορώ να πω ότι οι αναμνήσεις της ζωής με τον πατέρα μας ήταν πολύ καλές, αλλά πολύ κοσμικές. Απήχαν από αυτό που λέμε το πνευματικό. Ήταν... Ναι, ναι, καμιά σχέση με τα πνευματικά. Απολύτως καμιά. Και εσείς τι ήταν αυτό που εντοπίσατε στα λόγια της γιαγιάς, το οποίο σας οδήγησε στο να ανακαλύψετε τι ήταν ο δρόμος που θέλατε να ακολουθήσετε στη ζωή σας? Οι πρώτες εμπειρίες που έχω με τη γιαγιά μου, εκκλησιαστικές, ήταν ότι μία φορά ήρθε ο Μακάριος στη Λεμεσό. Νομίζω ήταν Θεοφάνεια, φώτα. Και η γιαγιά μου ήθελε να έρθει στην εκκλησία που ήρθε ο Μακάριος. Και με πήρε μαζί της, έτσι είχε συντροφιά. Και βγήκαμε πάνω στο γυναικονίτη με τη γιαγιά και εγώ όσο το κεφαλάκι μου έφτανε πάνω από το μαρμαροκί του εξώστη. Και έβλεπα τον Μακάριο που λειτουργούσε και η γιαγιά μου μου έλεγε «Ο Θεός να σε αξιώσει, γιαγιά μου, να γίνεις δεσπότης». Εγώ δεν ήξερα τι είναι αυτό. Λέω «Τι σημαίνει δεσπότης?» Μου λέει «Αυτό που βλέπεις που είναι ο δεσπότης που λειτουργά». Εντάξει, αλλά εκείνο που έκαμε εντύπωση ήταν πώς προσευχόταν η γιαγιά μου. Προσευχόταν πάρα πολύ. Ήταν πολύ προσευχής άνθρωπος. Παρόλο που ήταν αγράμματη γυναίκα, αναλφάβητη παντελώς. Και μετά όταν ερχόταν στη Λεμεσό, που ερχόταν συχνά από το χωριό της μητέρας μου, επειδή δεν ήξερε να διασταυρώσει τον δρόμο, με έπαιρνε μαζί της για να τη βοηθώ να διασταυρώσει τον δρόμο να πάει στην εκκλησία. Και εγώ επειδή την αγαπούσα πάρα πολύ, ευχαρίστως πήγαινα μαζί της. Και θυμάμαι που την έβλεπα γονατιστή μου προσευχόταν. Και αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Και κάποιες φορές θυμόμουν και εγώ ο ίδιος στην εκκλησία, στο δωμάτιό μου. Ήταν οι πρώτες εμπειρίες για τον Θεό που είχα στην ηλικία αυτή. Συνέχεια, βέβαια, ο Θεός οδήγησε τα πράγματα έτσι, ώστε όταν πήγα πλέον στο γυμνάσιο, κάποια παιδιά από την τάξη μου ήταν παιδιά της εκκλησίας. Και με οδήγησαν κοντά στην εκκλησία, οι συμμαθητές μου. Στην πρώτη γυμνασίου καθόμουν με ένα παιδί ο οποίος ήταν μάρτυρας του Ιεχωβά. Είμαστε πολύ φίλοι. Και αυτό ήταν πολύ καλό παιδί, αλλά ήταν αιρετικός, μάρτυρας του Ιεχωβά. Εγώ δεν το ήξερα αυτό, ούτε μας το είχε μπει. Και άρχισε να μου μιλά για τον Θεό. Εν τω μεταξύ, εγώ μη έχοντας καμιά γνώση για αυτά τα θέματα, τον άκουγα ευχαρίστως, διότι μου άρεσε αυτά που μου έλεγε. Στη συνέχεια με οδήγησε στο σπίτι του, που έβλεπα ένα σπίτι το οποίο διαβάζαν την Αγία Γραφή όλοι μαζί. Συζητούσα με τον πατέρα και τη μητέρα πάνω στο θέμα της Αγίας Γραφής, πράγμα για μένα πρωτόγνωρο. Ήταν αδιανόητο στο δικό μου σπίτι να συμβεί αυτό το πράγμα.
Μετά πήγαινα και για κάποιο χρονικό διάστημα στην αίθουσα των μαρτύρων του Ιεχωβά, όπου συνήντησα εκεί τους καλούς τρόπους συμπεριφοράς. Έτσι είναι οι άνθρωποι αυτοί. Αλλά η γιαγιά μου, όταν της είπα ότι η γιαγιά, ξέρεις, το όνομα του Θεού είναι Ιεχωβά, μου λέει, τι λες παιδί μου, ποιος σου είπε αυτό το πράγμα. Έτσι είπα ότι ο διπλανός μου στο σχολείο. Και μου είπε το πρώτο θεολογικό επιχείρημα, το οποίο είναι πιο 38. Μου λέει, έχει 20 αιώνες που ήρθε ο Χριστός στον κόσμο και ίδρυσε την Εκκλησία του Χριστού. Και την Εκκλησία μας την ίδρυσε ο Απόστολος Βαρνάβας με τον Απόστολο Παύλο. Και από τότε μέχρι πριν 50-60 χρόνια, η γιαγιά μου ζούσε παλιά, δεν υπήρχε το Ευαγγέλιο και η Εκκλησία, και τώρα βρήκαν την Εκκλησία και το Ευαγγέλιο. Είναι λάθος αυτά που λες, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και με έβαλε την πρώτη καλή αμφιβολία. Και μετά, συνεχεία, μίλησα με κάποιους συμμαθητές μου, οι οποίοι μου υπέδειξαν κάποια βιβλία που κυκλοφορούσαν τότε, και τα διάβασα και κατάλαβα ότι δυστυχώς οι μάρτυρες του Ιεχωβά βρίσκονταν σε πλάνη. Και άρχισε ένας διάλογος με τον συμμαθητή μου. Όλα τα διαλύματα και όλες τις καινές ώρες που είχαμε, κουβεντιάζαμε από την Αγία Γραφή. Εκείνος τα δικά του, εγώ τα δικά μου, και εκπαιδευτήκαμε αμφότεροι στον αντιαιρετικό διάλογο. Και αυτό με βοήθησε και ήρθα και πιο κοντά στην Εκκλησία. Μετά ένας καλός μου φίλος, άλλος, με οδήγησε σε ένα καλό πνευματικό στη Λεμεσό, που εξομολογήθηκα για πρώτη φορά, και μπήκα στην Εκκλησία, πήγαινα εκεί όπου γινόντουσαν κατηχητικά, συνάξεις πνευματικές. Αλλά τότε, βέβαια, για κακή μας τύχη εντός εισαγωγικών, έγινε το πρόβλημα στην Κύπρο με τους τρεις Μητροπολίτες και τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Και ξέρετε ότι οι τρεις Μητροπολίτες έδρευαν στη Μητρόπολη Λεμεσού. Εδώ ήταν, σε αυτό το κτίριο, ήταν η έδρα τους, και εδώ έγινε και η σύνοδος, η οποία εντός εισαγωγικών καθίρισε τον Μακάριο. Και είμαστε μέσα σε εκείνη την αναπομπούλαν όλοι. Αλλά δόξα τω Θεώ, δεν μας επηρέασε στην ζωή μας, εμένα και τα παιδιά, τους συμμαθητές μου. Βρισκόμενος σε αυτό το γραφείο, και το γραφείο αυτό ιδιαίτερα που κάθομαι τώρα εγώ, θυμούμαι μια τραυματική εμπειρία που είχα. Όπως σας είπα, η μητέρα μου και ο πατέρας μου ήταν αντίθετοι με την Εκκλησία. Ήρθαμε εδώ στη Μητρόπολη με τη μητέρα μου για να βγάλουμε άδεια γάμου της αδελφής μου, της μεγάλης, που θα παντρευόταν τότε το σύζυγό της. Τότε είχαν αρχίσει οι τσακωμοί με τους γονείς μου, για το ότι εγώ ήθελα να γίνω ιερέας, μοναχός κτλ. Στο γραφείο αυτό ήταν ο Μητροπολίτης, ο τότε κητίου Άνθιμος, πολύ καλός, μακαριστός πλέον, αλλά σε μένα ήταν μια δύσκολη έτσι συμπεριφορά. Ήρθε η μητέρα μου εδώ, δεν ξέρω πώς βρέθηκε εδώ, και εγώ μαζί της, ήταν ο δεσπότης εδώ, καθόταν εδώ ακριβώς που κάθομαι εγώ, και λέει η μητέρα μου, τι να κάνω, πανιερώτητε, με το γιο μου, θέλει να πάει να γίνει καλόγερος. Και της λέει, να τον πιάσεις, κυρία μου, το δώσει ένα ξύλο γερό και τον πάρεις πίσω, για μην τον αφήσει να γίνει καλόγερος. Φαίνεται επειδή μου μικρός, φαίνεται επειδή θέλει να αναπαύσει τη μητέρα μου. Και εγώ θύμωσα πάρα πολύ μαζί του. Και ενώ δεν ήμουν πολιτικά ενταγμένος σε κανένα χώρο, την άλλη μέρα είχε διαδήλωση εναντίον των τριών Μητροπολιτών από την ομάδα του Μακαρίου. Και μπήκα κι εγώ μέσα και ήρθαμε στη Μητρόπολη και πετάσαμε πέτρες. Και πέταξα κάμποσες πέτρες πάνω στη Μητρόπολη. Και λέω, ο Θεός φαίνεται με τιμώρησε, διότι από τότε που ήρθα στη Μητρόπολη χτίζω συνέχεια. Και όσες πέτρες πέταξα τότε, τις χτίζω τώρα. Και ήμουν ένας από αυτούς που πέτασαν πέτρες, φώναζαν αντίον των Μητροπολιτών. Εγώ όμως το έκανα όχι γιατί είχα λόγους πολιτικούς, δεν ήμουν στα πολιτικά θέματα αναμειγμένος, αλλά διότι συμπεριφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο ο Μητροπολίτης κητίου Άνθιμος. Ενώ ο χορεπίσκοπος Αμαθούντος Καλλίνικος, εκείνος όταν με έβλεπε στην Εκκλησία, πάντοτε με φώναζε κοντά του και μου μιλούσε. Και με ρωτούσε διάφορα πράγματα και μου έδειχνε έτσι συμπάθεια και αγάπη, και εκείνο τον είχα
πολύ, έτσι, σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Βέβαια τώρα καταλαβαίνω ότι ήταν μια ανθρώπινη συμπεριφορά. Δεν ξέρουμε και ο Μητροπολίτης τότε τι είχε υπόψη του. Ο Θεός να τον αναπαύσει. Πέρασε δύσκολες ώρες και εκείνος, έφυγε από τη Μητρόπολη. Του κάνουμε τα μνημόσυνα τώρα και προσευχόμαστε γι' αυτό. Και εγώ μετά μπήκα έτσι πιο καλά στην Εκκλησία και θέλησα να γίνω ιερέας. Στην ηλικία της πρώτης λυκείου δεν έγινα ιερέας, απλώς ήθελα να πάω στην ιερατική σχολή. Αλλά δεν με δεχόντουσα στην ιερατική σχολή. Και μετά από ένα ντοκιματέρ που είδα στην τηλεόραση για τη Μονή Κύκου, διότι εγώ δεν είχα την ευκαιρία να γνωρίσω μοναστήρια, δεν ήξερα. Οι γονείς μου δεν πήγαιναν σε προσκυνήματα και τέτοια πράγματα, δεν είχα την ευκαιρία. Είδα από το ντοκιματέρ εκείνο πώς ζούσε ένα μοναστήρι. Και μέσα μου άναψε μια φλόγα, ένας πόθος να γίνω μοναχός. Και αποφάσισα να γίνω μοναχός. Αλλά μην ξέροντας πού να γίνω, ήθελα να γίνω στην Ιερά Μονή Κύκου. Έτσι είδα, έτσι ήξερα, δεν ήξερα τίποτα άλλο. Και μακάρι βέβαια να τα έπαιρνε ο Θεός έτσι. Τότε ένας γείτονας μου είχε σχέση με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Ήταν συνεργάτης του Μακαρίου και εγώ πήγα και τον βρήκα αυτόν τον γείτονα και τον παρακάλεσα να με πάρει στο Μακάριο να με βοηθήσει να γίνω μοναχός στη Μονή Κύκου. Τόσο μυαλό είχα και εγώ. Νομίζω ότι ο Μακάριος πρέπει να με βοηθήσει. Πράγματι, αυτός με πήγε μαζί του ένα πρωινό, τα Δευτέρα πρωί, καλοκαίρι, και όταν φτάσαμε στην Αρχιεπισκοπή κατά τις 7 η ώρα το πρωί, αυτός πήγε να κάνει κάτι δουλειές και με άφησε στην Αρχιεπισκοπή μόνο μου. Και εγώ τώρα πώς μπόρεσα και διέσχισα την Αρχιεπισκοπή όλη και μπήκα πάνω στον διάδρομο, τον πάνω διάδρομο. Και πήγα κατευθείαν, είδα ένα διάδρομο μεγάλο, πήγα στο βάθος, και ξαφνικά βρέθηκα πάνω στο Μακάριο. Δεν με είδε κανένας, ούτε αστυνομικός, ούτε φρουρά, ούτε ήταν. Η Αρχιεπισκοπή ήταν αστακός από τους οπλισμένους φρουρούς της εποχής εκείνης. Βρήκα τον Μακάριο, ο οποίος έπινε το καφέ του και το πρωινό του και μου λέει: Τι θέλεις, παιδί μου, εδώ, ποιος είσαι? Του λέω: Είμαι ο Ανδρέας. Έτσι ήταν το κοσμικό μου όνομα, μου έλεγα. Και είμαι από τη Λεμεσό και θέλω να γίνω μοναχός στον Κύκο. Και ποιος έφερε εδώ? Του είπα: Με έφερε ο Θησέας από τη Λεμεσό. Μου λέει: Εντάξει, παιδί μου, θέλεις να γίνεις μοναχός? Λέω: Μάλιστα. Με πήρε από το χέρι και με οδήγησε, ήμουν και μικρογαμμένος τότε, στρομπουλός και κοντός, και με πήρε στην άκρη του διαδρόμου όπου ήταν μια σκάλα. Και μου λέει: Κατέβεις αυτήν τη σκάλα και ένα δωμάτιο, ένα γραφείο στα δεξιά σου. Εκεί είναι ο Άγιος Κωνσταντίας και να πάνε να το πεις αυτό που μου πεις εμένα. Και να το πεις, με έστειλε ο Μακαριότητος να με βοηθήσεις. Εγώ δεν ήξερα τι Άγιος είναι τούτος. Είπα μέσα μου, σε ποιον Άγιο θα πάω τώρα, δεν καταλάβαινα τι εννοούσε. Αλλά αφού μου είπε να πάω, φίλησα το χέρι του και έφυγα. Κατέβηκα τη σκάλα, χτύπησα την πόρτα, άκουσα ένα βαρύ εμπρός από μέσα και άνοιξε και βρέθηκα μπροστά σαν δεσπότη. Που είχε μαύρα γένια και μου έκανε εντύπωση πόσο δεσπότης έχει μαύρα γένια. Νόμιζα ότι ο δεσποτάτης είναι γέρι. Λέω: Τι είναι, παιδί μου, τι θέλεις? Λέω: Με έστειλε ο Μακαριότητος να με βοηθήσει να γίνω μοναχός στη Ιερά Μονή Κύκου. Λέω: Πού είσαι, το Μακαριότητο, εσύ? Λέω: Ήμουν πάνω τώρα στο. Δεν με πίστεψε. Πήρε τηλέφωνο στο εσωτερικό. Του λέω: Αρχιεπίσκοπος, ναι, λέει, ένα παιδάκι εδώ ήθελε και μου είπε: Θέλει να γίνει μοναχός. Και πράγματι με ρώτησε: Θέλει να γίνει μοναχός? Του λέω: Μάλιστα. Μου λέει: Γιατί θέλεις να γίνεις μοναχός? Του λέω: Μου αρέσει, δεν ξέρω τι να το πω, δεν είχα άλλη απάντηση. Μου λέει: Είσαι μικρός. Να τελειώσεις το λύκειο και να γίνεις μετά μοναχός και να γίνεις ό,τι θέλεις. Να σπουδάσεις και να γίνεις μοναχός. Και έμεινα λίγο σκεφτικός εγώ, γιατί δεν μου άρεσε η απάντηση. Και μου λέει: Εγώ θα γίνω Μητροπολίτης Πάφου σε λίγες μέρες και αν θέλεις να έρθεις στη Μητρόπολη Πάφου, να τελειώσεις το γυμνάσιο εκεί, να σπουδάσεις και μετά να αποφασίζεις τι θες να κάνεις στη ζωή σου. Λέει: Θέλεις να έρθεις? Εγώ δεν ήξερα, του λέω: Στη Μητρόπολη θα φορώ ράσα? Εμένα με ενδιαφέρει να φορώ ράσα, να γίνω κάτι. Μου λέει: Αν θέλεις να φοράς, μπορείς να φοράς ράσα. Λέει: Εντάξει, να έρθω. Και 19 Αυγούστου 1973 πήγα στη Μητρόπολη Πάφου, όπως συμφωνήσαμε
με τον τότε Μητροπίσκοπο Κωνσταντίας Χρυσόστομο και μετέπειτα Μητροπολίτη Πάπου Χρυσόστομο και μετά Αρχιεπίσκοπο Κύπρου τον Χρυσόστομο τον πρώτο. Και έμεινα στην Πάφο τα 3,5 χρόνια τα υπόλοιπα. Βέβαια εκεί βιώσαμε δύσκολες καταστάσεις, αλλά δόξα τω Θεώ πέρασα και έτσι άρχισε η πορεία μου μέσα στην Εκκλησία. Και ακολούθησαν οι σπουδές στη Θεσσαλονίκη. Ναι, το 1976 έδωσα εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο, πέρασα και μπήκα στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης, όπου τέλειωσα το 1980. Θέλω μία παρένθεση, ακούγοντας το λόγο σας, κάνω εικόνες έναν παιδάκι με μία ευχάριστη αφέλεια, θα έλεγα, για το τι ζούσε τότε και έναν πόθο να εκπληρώσει τα όνειρά του. Η μετάβαση από μια Κύπρο σε μια Ελλάδα στη Θεσσαλονίκη, πώς το βιώσατε αυτή τη μεγάλη αλλαγή? Ήταν μια εποχή που η Κύπρος ήταν έτσι καθημαγμένη από τα αίματα του εισβολής και του πραξικοπήματος και εμείς ιδιαίτερα στη Μητρόπολη Πάφου βιώσαμε πάρα πολύ το γεγονός του πραξικοπήματος ιδιαίτερα, διότι εκεί ήταν ο Μακάριος, ήρθε σε εμάς. Και εγώ ήμουν εκεί, στη Μητρόπολη Πάφου. Και καταλαβαίνετε ότι έζησα τα γεγονότα πολύ κοντά. Και μετά μας εκδίωξαν από τη Μητρόπολη, ήρθα στη Λεμεσό στο σπίτι μου. Την Πέμπτη ήρθα στη Λεμεσό το απόγευμα, το Σάββατο έγινε εισβολή. Μετά ξαναπήγαμε πίσω στη Μητρόπολη όταν πήγαν οι κανονικοί Μητροπολίτες. Αλλά αυτή η παρουσία μου 3 χρόνια στη Μητρόπολη με βοήθησε πάρα πολύ να οριμάσω και σωματικά και πνευματικά. Και έτσι ήμουν σχεδόν έτοιμος για τη Θεσσαλονίκη και ξεκάθαρος πλέον ότι εγώ ήθελα να ακολουθήσω το μοναχικό βίο. Δεν με ενδιέφερε κάτι άλλο στη ζωή μου. Τα ερεθίσματα και η ζωή των υπολείπων γύρω σας στη Θεσσαλονίκη δεν σας επηρέαζαν καθόλου? Καθόλου, καθόλου. Διότι πήγα με σκοπό την μοναχική πολιτεία. Και όταν έφτασα στη Θεσσαλονίκη, πήγα κατευθείαν στο Άγιον Όρος. Την πρώτη φορά ήταν μια απογοητευτική επίσκεψη, διότι δεν μου άρεσε καθόλου το Άγιον Όρος. Δεν ξέρω τι έπαθα, αλλά ήμουν πολύ αρνητικός. Και έμεινα μόνο ένα βράδυ. Και ήταν όλα, για μένα όλα άσχημα εκεί. Και είπα θα φύγω και δεν θα ξαναπατήσω σε αυτόν τον τόπο. Δεν μου άρεσε καθόλου. Τι ήταν αυτό που δεν ξέρω, δεν μου άρεσε. Στη δική μας γλώσσα το λέμε πειρασμός. Τώρα στη γλώσσα την κοσμική δεν ξέρω πώς μπορεί να λεχθεί. Αλλά ήταν πραγματικά ένας μεγάλος πειρασμός. Όλα μου φάνηκαν άσχημα, κακά άσχημα. Είπα να ξημερώσει να φύγω και δεν θα ξαναπατήσω εδώ σε αυτόν τον τόπο. Και έφυγα πράγματι, την άλλη μέρα πολύ πριν έφυγα. Όταν βγήκα στη Θεσσαλονίκη και συναναστράφηκα με συμφοιτητές μου, δηλαδή στις πρώτες 10 μέρες, όλοι μιλούσαν για το Άγιον Όρος. Εγώ έλεγα πήγα, αλλά δεν μπορούσα να πω ότι δεν μου άρεσε. Διότι όλοι ήταν ενθουσιασμένοι. Και έτσι σε 10-15 μέρες ξαναπήγα στο Άγιον Όρος, παρέα με κάποιους συμφοιτητές μου πλέον. Και ήταν μια αποκάλυψη στο Άγιον Όρος, λέω για μένα, διότι πήγα χωρίς προκαταλήψεις και με άλλα δεδομένα. Και ήταν μια αποκάλυψη πραγματικά. Και από τότε κόλλησε η καρδιά μου στο Άγιον Όρος. Και δεν με ενδιαφέρε τίποτα το κοσμικό. Έσβησαν όλα από μέσα μου και με ενδιαφέρε να τελειώσω και να πάω στο Άγιον Όρος. Τίποτα άλλο. Ένας πνευματικός χώρος, είστε ταυτισμένος. Τι θυμάστε από εκείνα τα χρόνια όπου μπήκατε στην κοινότητα του Αγίου Όρους, το οποίο η Ρίστο Εμπαρόδο βρίσκεται συνεχώς στις κουβέντες των ανθρώπων ως ένα σημείο αναφοράς και σε περιπτώσεις αρνητικές, αλλά κατά κύριο λόγο θετικές? Να σας πω χωρίς υπερβολή ότι θυμάμαι τα πάντα από το Άγιον Όρος.
διότι μ' άρεσε τόσο πολύ μ' άρεσε και τόσο πολύ τον αγάπησα αυτόν τον χώρο, που για μένα κάθε δευτερόλεπτο που ζούσα εκεί ήταν μία αποκάλυψη Θεού. Όπως σας είπα, η πρώτη φορά ήταν πολύ αποκαρδιωτική, αλλά η δεύτερη φορά ήταν ακριβώς το αντίθετο, μία έκπληξη του χώρου εκείνου του θαυμαστού. Θα σας πω έτσι όπως έγιναν τα πράγματα στην πρώτη επίσκεψη. Είμαστε κάπου 7-8 παιδιά συμφοιτητές μου και ένας διάκονος κληρικός μαζί μας, και πήγαμε στο Άγιον Όρος και πήγαμε στα Κατουνάκια. Τα Κατουνάκια είναι η έρημος του Αγίου Όρους. Από τη Νέα Σκήτη μέχρι τη Μεγίστη Λαύρα είναι η έρημος του Αγίου Όρους. Εκεί κατεβήκαμε στα Καρούλια, ένας φοβερός τόπος γεμάτο ασκητές μέσα στα σπήλαια κτλ. Τότε είχε πάρα πολλούς ασκητές και τώρα βέβαια. Και θα πηγαίναμε να βλέπαμε τον Παπα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, τον μετέπειτα και σήμερα Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακίο. Ζούσε τότε, ήταν πολύ καλά, και στον δρόμο οι συμφοιτητές μου έλεγαν ότι αυτός είναι Άγιος, είναι προφήτης, λάμπει το πρόσωπο του, σου λέει τα μέλλοντα, τα παρόντα, τα παρελθόντα, και εμένα έπαιξε ένας μεγάλος φόβος. Λέω, έχει γούστο τώρα να πάω να με δει και να μου πει τις αμαρτίες μου. Και θα γίνω και ρεζίλη μπροστά στους άλλους. Δεν με έφτανε το υπόλοιπα. Αγοράσαμε και στο δρόμο δύο κουτιά κουραμπιέδες, να το πάρουμε δώρο. Βγήκαμε το ανηφόρα εκείνη πάνω, μέσα στο καταμισήμερο, ήταν ζέστη, θυμάμαι. Μια ώρα και κάμποσα λεπτά δρόμος, πολύ δύσκολος δρόμος. Ανηφόρα και δύσκολος δρόμος, κακοτράχαλος. Αφού κατασκοτωθήκαμε μέχρι να φτάσουμε, πήγαμε στο καλυβάκι του και ο γέροντας ήταν σε μια γωνιά και σκάλιζε σφραγίδια, αυτά που κάνουν τα πρόσφορα. Εγώ έμεινα τελευταίος, αλλά έτρεμα από το φόβο μου. Έτρεμα. Πράγματι ήταν ένα φωτεινό πρόσωπο και ένα διαπεραστικό ύφος. Υπάρχουν φωτογραφίες, τώρα να το δείτε, θα καταλάβετε. Λέει, τι είναι παιδιά, τι θέλετε? Λέμε, θέλουμε να δούμε τον Παπα Εφραίμ. Τι να τον κάνετε? Να πάρουμε την ευχή του. Του λέει ένας, φέραμε αυτά τα γλυκά για σας, γέροντα. Λέει, τι είναι αυτά? Λέει, κουραμπιέδες. Λέει, κουραμπιέδες. Μα ξέρετε που ήρθατε? Εδώ είναι Κατουνάκια. Είναι έρημος. Άνοιξε το παράθυρο και πέταξε τα έξω. Τα άνοιξε και το πέταξε στον κρεμό. Λέω, Παναγία μου, έτσι θα με πεταξεί εμένα, φαίνεται τώρα. Πήγαινε ένας-ένας, έβαζε μετάνοια, φιλούσε το χέρι του γέροντα, σου έλεγε, ο Θεός να σε ευλογήσει, παιδί μου. Εγώ όταν πήγα τελευταίος, με έριξε μια διαπεραστική ματιά και μου λέει, χραπ, τον πιάσαμε τον κλέφτη. Και μου πέτυχε, πιάσε το χέρι μου. Εγώ κόπηκα τα πόδια μου. Έγινα μουσκιμά στον υδρότα, κόντεψα να λιποθυμίσω. Λέω, Παναγία μου, τώρα θα μου πει τι αμαρτίες μου φαίνεται. Ή θα με πετάξει το παράθυρο έξω. Λέει, εσύ είσαι από τη δική μας τη γενιά. Έμεινα εγώ άφωνος εκεί. Λέω, γέροντα, είστε από την Κύπρο? Δεν ήξερα τι να τα πω. Μου σε μεγάλη αμηχανία. Μου λέει, κάνε το χέρι, μου λέει, κοιμάσαι. Είσαι από τη δική μας τη γενιά. Δεν είπα τίποτα, δεν απάντησα. Κάθισαμε εκεί, του μιλήσαμε, μας μίλησε για λίγο, μετά λέει, παιδιά, είναι ώρα τώρα να κάνουμε σπερινό. Δεν μπορώ να σας δω περισσότερο, αν θέτα μείνετε σε μία ώρα να ξανασαντηθούμε. Απεσύστηκαν οι πατέρες εκείνοι, κάνανε σπερινό. Μου είπε εμένα, εσύ έχεις κομποσχήνη? Λέω, ναι, έχω, γέροντα. Λέει, πού είναι το? Του βγάλε και εγώ ένα μικρό τόσο κομποσχηνάκι. Λέω, ορίστε. Μα τι είναι αυτό? Κομποσχήνη είναι αυτό? Λέω, κομποσχήνη, τι άλλο θα ήταν? Πήρε ένα μεγάλο, μου έδωσε ένα μεγάλο κομποσχήνη. Λέει, πάρ' το αυτό. Και να λες την ευχή μια ώρα μέχρι να τελειώσει ο σπερινός. Προσπάθησα να το κάνω. Μετά πήγαμε επίσκεψη σε ένα γειτονικό ασκητήριο που γιόρταζε και με κρατούσε στο χέρι εμένα και κουμπούσε πάνω μου, γιατί ήταν γεροντάκι και ήταν βράχια εκεί και έπρεπε να κρατάει κάπου.
και μου μιλούσε με πολύ αγάπη. Ήταν η πρώτη μου έκπληξη αυτή που ήμουν εκεί. Μετά περάσαμε από τους Δανειλαίους, μείναμε το βράδυ εκεί, λειτουργήσε την άλλη μέρα το πρωί ο γέροντας, ο Παπαμόδεστος, ο οποίος ήταν ο σαν άγγελος Κυρίου. Η λειτουργία εκεί, τι να σας πω, ήταν όλα διαφορετικά. Αυτός ο άνθρωπος ήταν Άγιος, είναι Άγιος, κοιμήθηκε τώρα. Έλαμπε ολόκληρος, λειτουργούσε με τόση ταπείνωση και τόση απλότητα, έλαμπε ολόκληρος. Περάσαμε μετά από τη Μονή του Αγίου Παύλου και καταλήξαμε στη Μονή Διονυσίου. Στη Μονή Διονυσίου φτάσαμε την ώρα που διέβαζαν το απόδειπνο, δηλαδή σχεδόν βράδυ. Καθίσαμε σε ένα παρεκκλήσι μέσα, θεοσκότεινα ήταν. Η Μονή Διονυσίου ήταν από τα πιο αυστηρά μοναστήρια του Αγίου Όρους. Είχε πολλά γεροντάκια τότε και ήταν και λίγο ατιμέλητη η Μονή και οι πατέρες που ήταν εκεί, ρακένδυτοι, φτωχικά ντυμένοι, γεροντάκια, μέσα στο σκοτάδι κυκλοφορούσαν. Πάλι με έπιασε μένα και το συνέστημα ότι ήθελα να φύγω, δεν ήθελα να μείνω. Νόμιζα ότι ήμουν σε ένα νεκροταφείο. Τι λέω, Παναγία μου, εδώ όλοι είναι πεθαμένοι. Μου φαίνονται σαν μούμιες. Μέσα στα σίδια που στεκόντουσα με τα μαύρα κουκούλια και τα αυτά και γεροντάκια αποστομένα, λέω, αυτοί είναι πεθαμένοι. Και σκεφτόμουν αυτά μέσα μόνος μου. Και δεν είχα γνωρίσει κανένα στο μοναστήρι. Τότε, ενώ σκεφτόμουν αυτά και ήμουν σε μία έτσι απελπιστική κατάσταση πνευματικά, ήρθε ένας μοναχός κοντά μου, ο οποίος ήταν μέσα στο καθολικό και έναβε τα καντήλια και εγώ τελείως έξω. Ούτε τον ήξερα, ούτε με ήξερε, ούτε τον είχα δει άλλη φορά, πρώτη φορά πήγα. Και μου λέει, έψαχνε έτσι με το κεράκι να με βρει, με βρήκε και μου λέει το εξής. Μη βλέπεις τα πράγματα εξωτερικά, όλοι αυτοί δεν είναι νεκροί. Είναι Χριστός ζώντες. Αυτή είναι η πραγματική ζωή. Μην τα βλέπεις εξωτερικά τα πράγματα. Εγώ δεν του απάντησα, του λέω ευχαριστώ Πάτερ. Και μετά σκέφτηκα ότι με αυτά που μου είπε, είναι αυτά που σκέφτομαι. Και μετά ρώτησα ποιος είναι αυτός και όταν τον γνώρισα βέβαια, ήταν ένας μοναχός Παΐσιος από την Κύπρο, Κύπριος εξ Αγγλίας, ο οποίος ασκήτευε στη Μονή Διονυσίου. Και άφησε φήμη Αγίου Ανθρώπου μέχρι σήμερα. Τώρα κοιμήθηκε πλέον, γι' αυτό μπορώ να πω και το όνομά του. Μετά περάσαμε από διάφορα μοναστήρια, καταλήξαμε στο Μπουραζέρι, ένα κελί ρωσικό. Εκεί ήταν ο Παπαχαράλαμπος, ένας άλλος Άγιος σύγχρονος γέροντας. Εξομολογήθηκα εκεί. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η ασκητικότητα των πατέρων και το πρόγραμμα το ασκητικό που είχαν εκεί, η πτωχία, η άσκηση. Και μετά πήγαμε στον Πατέρα Παΐσιο, στον Άγιο Παΐσιο. Όταν πήγαμε την πρώτη φορά, που ήταν η πρώτη φορά που πήγαμε εκεί, οι συμμαθητές μου είχαν φύγει, οι συμφοιτητές μου, και εγώ ήμουν μόνο με τον διάκονο τον άλλο τον συμφοιτητή μου. Χτυπήσαμε την πόρτα, δεν μας άνοιγε, και προσευχήθηκαμε πάρα πολύ να μας ανοίξει, και μας άνοιξε ο γέροντας. Μόλις τον είδα, απογοητεύτηκα. Είπα, αυτός είναι ο Άγιος Παΐσιος που λένε. Εγώ περίμενα εδώ έναν άνθρωπο να είναι υπερφυσικός. Ήταν ένα γεροντάκι απλό, ταπεινό, τυλιγμένο με μια κουβέρτα γιατί ήταν και λίγο κρύο. Περπατούσε έτσι μια εδώ, μια εκεί, μια εδώ, μια εκεί. Δεν μου φάνηκε έτσι η Άγιος, ας πούμε. Λέω, δεν είναι έτσι η Άγιος. Πήγαμε, καθίσαμε στο ασκητήριο εκεί στον Τίμιο Σταυρό που ήταν τότε και το ρωτούσαμε διάφορα πράγματα και ο γέροντας μας απαντούσε γελώντας. Μου έκανε έτσι άσχημη εντύπωση αυτό και λέω, μα αυτός δεν είναι σοβαρός άνθρωπος. Και εγώ όταν πήγα να το ρωτήσω κάτι, συνέχεια μου δίνει ένα λοκούμι. Και μου φάει εσύ το λοκούμι και μετά σου λέω τι θα σου πω. Έφαγα 5-6 λοκούμια μέχρι να κοντεύσω να σκάσω, δεν μπορούσα, δεν ήθελα άλλα. Τέλος πάντων, ήταν η συμπεριφορά του έτσι κάπως αστεία. Του λέω εγώ μια στιγμή, γέροντα, έχετε μεγάλο όνομα στη Θεσσαλονίκη.
Ήθελα να του πω, δηλαδή, ήθελα να του πω ότι έχεις μεγάλο όνομα, αλλά δεν είναι έτσι όπως τα λένε. Τώρα που σε βλέπουμε, δεν μας γέμισε στο μάτι. Και μου λέει, βλέπεις εκεί κάτω το σκουπί το τενεκέ. Πράγματι, είχε κάτι σκουπίδια κάτω στο βάθος και είχε ένα κονσερβοκούτι που έπεφτε ήλιος πάνω και έκανε αντανάκλαση και γυάλιζε. Μου λέει, αυτό το κονσερβοκούτι είναι, μου λέει, σκουπίδια. Αλλά επειδή πέφτει ο ήλιος πάνω, γυαλίζει και το βλέπουν άλλοι και νομίζουν ότι είναι χρυσάφι. Έτσι είμαι κι εγώ, μου λέει. Δεν κατάλαβα καλά τι θέλει να μου πει. Μετά, όταν ήταν να φύγουμε, του λέω, Γέροντα, άκουσα ότι έχετε φίδια εδώ. Γιατί έλεγα ότι ζει με τα φίδια, πιάνει τα φίδια κτλ. Μου λέει, έχω. Θέλει να τα δεις. Λέω, αν μπορούμε. Αφού του είπα κιόλας, σκέφτηκα ότι πρέπει να τα δούμε. Μου λέει, τα έχω εδώ μέσα τα φίδια. Στην καρδιά του, θέλει να πει. Όταν θα γίνεις πνευματικός, θα έρθει να σου τα δείξω. Μας ξεπρόβαλε μέχρι το κάγκελο έξω στην δάσος. Και εκεί του λέω για τελευταία φορά, Γέροντα, πέστε μας κάτι να ωφεληθούμε. Σαν ήθελα να του πω, δεν ωφεληθήκαμε τίποτα που ήρθαμε εδώ. Να πω την αλήθεια, με απογοήτευσε πλήρως και είχα και την εντύπωση δεν είναι στα καλά του. Μου λέει, να κάνετε πολλές μετάνοιες. Λέω, πόσες. Μου λέει, πολλές. Είσαστε νέα παιδιά, κάνετε μετάνοιες. Και με χτύπησε στην πλάτη, έτσι λίγο ελαφρά. Και τότε, αγαπητέ Κωνσταντίνε, ευωδίασε όλος ο τόπος, όλο το βουνό, όλο τα δάση, ο αέρας, τα πάντα ευωδίασε. Και εμάς μας έπιασε μια μεγάλη έτσι ενέργεια χάριτος μες στην ψυχή μας και Μαλιάτη, φύγετε τώρα, φύγετε, και μας έβγαλε από το κάγκελο και αρχίσαμε να τρέχουμε χωρίς να ξέρουμε γιατί τρέχουμε στο δάσος. Και πήγαμε στις καριές τρέχοντας. Και εγώ έλεγα του συμμαθή μου, λέει, γιατί τρέχομαι. Και μου λέει, δεν ξέρω, μου λέει. Και γελούσαμε, επιτρέχαμε και δεν ξέραμε. Και μετά καταλάβαμε ότι ήταν ένα μεγάλο θαύμα αυτό που βιώσαμε. Και κατάλαβα ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας μεγάλος Άγιος. Και μετά επέστρεψα πίσω εγώ. Την άλλη μέρα ξαναπήγα στον Γέροντα Παΐσιο. Και από τότε άρχισε μια μεγάλη και στενή πνευματική επαφή μαζί του. Και αυτό έγινε αιτία να έχω συνδυασμό μαζί του όλα τα χρόνια που είμαι στο Άγιον Όρος. Είχατε αντιληφθεί στην πορεία την αγιότητα που αφισβητήσατε την πρώτη φορά? Βέβαια, ασφαλώς. Έζησα κοντά στον πατέρα Παΐσιο, σε πνευματική επικοινωνία μαζί του δηλαδή, 16 ολόκληρα χρόνια. Τον έχω δει αμέτρητες φορές. Έχω λειτουργήσει πάρα πολλές φορές στο κλεισάκι του και έψελνε ο ίδιος. Ήμουνα πάρα πολλά βράδια μαζί του στο κελί του. Τον βοηθούσα στις διάφορες εργασίες. Φάγαμε μαζί. Είμαστε πολύ συνδεδεμένοι. Δεν τον συνήθισα ποτέ μου. Δεν τον συνήθισα. Δεν εξοικειώθηκα ούτε μια φορά μαζί του και κάθε φορά που πήγαινα ήταν για μένα μια αποκάλυψη. Ήταν μια αποκάλυψη Θεού αυτός ο άνθρωπος και όλοι οι Άγιοι Πατέρες που γνωρίσαμε βέβαια. Υπάρχει ένα περιστατικό το οποίο το θυμάστε έντονα? Το 1977, τον Σεπτέμβριο, με το παλαιό ημερολόγιο του Τιμίου Σταυρού, 14 Σεπτεμβρίου, 13 βράδυ, ο Γέροντας με κάλεσε να μείνω μαζί του το βράδυ, ήταν το πρώτο βράδυ που μείνω μαζί του στο κελί του. Όλη τη νύχτα γρυπνούσαμε προσευχόμενοι με το κομποσχήνι και το βράδυ με φώναξε τα μεσάνυχτα, με φώναξε ο Γέροντας να πάω στο κλεισάκι μαζί του να διαβάσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Μια ακολουθία που διαβάζομαι πριν κοινωνήσω με τα Άγια Μυστήρια, το Σώμα και το Αίμα του Χριστού. Είμαστε μόνοι μας μέσα στο κλεισάκι. Ήταν ένα μικρό εκκλησάκι που σώζεται μέχρι σήμερα, του Τιμίου Σταυρού. Είχε 5 εικόνες στο τέμπλο και 5 καντιλάκια μπροστά στις εικόνες. Ήταν κοντός σε μήκος και πλατή σε πλάτος.
Είχε μόνο ένα στασίδι και κάθισα εγώ και διάβαζα και ο γέροντας δίπλα μου έκανε μετάνοιες και έλεγε το δόξαση ο Θεός ημών δόξαση στον κανόνα της Θείας Μεταλήψεως. Ήταν νύχτα, ήταν γύρω στις 2-3 το μεσάνυχτα, σκοτάδι πολύ. Και έρημος εκεί όπως είναι ο τόπος, ήταν έτσι ένα πυκνό σκοτάδι. Γύρω στις 3 το πρωί, 2 το πρωί, το μεσάνυχτα, ήταν περίπου η ώρα εκείνη, 8 με το Βυζαντινό θυμάμαι ήταν, όταν ο γέροντας είπε το στίχο «Υπεραγία θα το και σώσον ημάς». Και εγώ διάβασα το στίχο «Τροβάριο Μαρία μη της Θεού της Ευωδίας στο σεπτοσκήνωμα». Τότε άκουσα ένα ελαφρό σφύριγμα μέσα στον ναό, σαν ένας αέρας. Πώς σφυρίζει ένα αεράκι έτσι παπαλό. Και τότε φωτίστηκε όλο το εκκλησάκι. Όλο το εκκλησάκι φωτίστηκε. Και το καντήλι της Παναγίας άρχισε να κινείται περίπου σε τόσο μέγεθος. Πάνω κάτω έτσι. Σταθερά. Εγώ τρόμαξα λίγο, απόρρισα μάλλον. Δεν φοβήθηκα, αλλά βρέθηκα σε απορία, δεν ήξερα τι γινόταν εκεί. Και κοίταξα στον γέροντα. Ο γέροντας με κοίταξε και μου έκανε έτσι. Και εκείνος γονάτισε κάτω. Και σταμάτησα να διαβάζω εγώ την προσευχή. Και έμεινα περίπου μισή ώρα περίπου βλέποντας αυτό το σκηνικό. Το καντήλι να κινείται πάνω κάτω, το φως να υπάρχει στην εκκλησία. Και το έβλεπα το φως, διότι έβλεπα χωρίς το κερί που κρατούσα. Δεν μου χρειαζόταν το κερί. Έβλεπα το βιβλίο χωρίς το κερί. Στη μισή ώρα περίπου που πέρασε, νομίζω τόσο ήταν, δεν μπορώ να υπολογίσω ακριβώς, δεν σταματούσε το φως, δεν σταμάτησε το καντήλι και άρχισα να διαβάζω ξανά την προσευχή. Και σε λίγη ώρα σταμάτησε το φως, έσβησε το φως σιγά σιγά και το καντήλι σταμάτησε μόνο του. Όταν τελείωσε η ακολουθία, πήγαμε, καθίσαμε με τον γέροντα σε ένα σκαμνάκι που είχε εκεί έξω από το εκκλησάκι του και τον ρώτησα, γέροντα, τι συνέβη και τι έγινε στην εκκλησία. Μου λέει, τι είδες. Του είπα ότι είδα ένα φως και το καντήλι να κινείται πάνω κάτω. Μου λέει, τίποτα άλλο είδες. Λέω, όχι, δεν είναι τίποτα. Και ο γέροντας λέει, τίποτα δεν έγινε. Λέω, μα τι τίποτα. Εδώ ήταν 5 καντήλια, όλα ήταν ακίνητα και μόνο τη Παναγία κουνάνε το καντήλι. Μου λέει, δεν είναι τίποτα, μου λέει. Απλώς δεν άκουσες ότι η Παναγία το βράδυ κυκλοφορεί στο Άγιον Όρος και βλέπει τι κάνουν οι μοναχοί. Είναι μια απλοϊκή διήγηση που υπάρχει στο Άγιον Όρος. Πέρασε και από εδώ, είδε δύο παλαγούς εδώ στο εκκλησάκι και κούνησε το καντήλι να μας χαιρετήσει. Και γελούσε έτσι πολύ συγχαρητωμένα. Εντάξει, δεν υπάρχει, δεν ρώτησα κάτι περισσότερο, αλλά μετά είπε ο γέροντας ότι είδε την Παναγία εκείνο το βράδυ. Εγώ δεν είδα τίποτα βέβαια. Και μετά μείναμε μέχρι το πρωί εκεί στο σκαμνάκι και μου διηγόταν πολλά περιστατικά από τη ζωή του με διάφορα θαυμαστά σημεία που έγινα σε αυτόν τον ίδιο. Το πρωί ήρθε ο ιερέας και λειτουργήσε την εορτή της ψώσεως του Τιμίου Σταυρού και μείναμε μία εβδομάδα μαζί με τον γέροντα. Εκείνη την εβδομάδα ο γέροντας ούτε έφαγε ούτε έπιε τίποτα. Τίποτα δεν έφαγε. Ήταν σε μια διαρκή έτσι πνευματική κατάσταση πολύ έντονη, ούτε δεχόταν κόσμο. Και εμένα με έστειλε μια-δύο φορές στο μοναστήρι του Σταυρονική, ήταν μου έλεγε πίνε να φας και να έρθεις. Διότι δεν είχε τίποτα, δεν έτρωγε τίποτα αυτός. Ήταν μεγάλος ασκητής. Πανφτωχός, δεν είχε απολύτως τίποτα. Ούτε είχε κατσαρόλες και πράγματα για να μαγειρεύει. Η κατσαρόλα του ήταν ένα κονσερβοκούτι του γάλακτος, ανοιγμένο. Όπως είναι οι γιαγιάδες, θυμάστε τα παλιά πως... Και είχε ένα μικρό καπάκι από ένα πόμα που ήταν, έβαζε μέσα ένα πνευμά και έβαζε λίγο νερό εκεί. Αυτό ήταν το φαγητό του, δεν έκανε τίποτα άλλο. Πριν την αγρυπνία, λέει να φάμε κάτι. Δεν με γέροντα τι θα φάμε, δεν είχε τίποτα. Είχε μόνο παξιμάδι ξηρό και κάτι παστόσικα, τα οποία μου τα έβαλε εμένα, και καθίσαμε πάνω σε ένα βράχο να φάμε και είμαστε μόνοι μας μέσα στην έρημο. Μπορώ να σας πω ότι τόσο γλυκό φαγητό δεν έφαγα ποτέ στη ζωή μου, όσο είναι εκείνο το φαγητό με τον γέροντα Παΐσιο. Είχατε αντιληφθεί τότε την αγιότητά του. Βέβαια, ήταν ένας χρόνος μετά που τον γνώρισα. Και από τότε και μετά έμεινα πολλές μέρες μαζί του, με κρατούσε μαζί του. Ενώ δεν κρατούσε συνήθως κανένα κοντά του. Εμένα, επειδή ξέρω ότι είχα ανάγκη πνευματική, με κρατούσε κοντά του και έμεινα και πολλές νύχτες και πολλές μέρες.
Και μετά όταν χειροτονήθηκα ιερέας, πήγαινα και του λειτουργούσα πάρα πολλές φορές το κελάκι του. Από τους βασικότερους ανθρώπους, Αγίους, που συναντήσατε στο δρόμο σας στο Άγιον Όρος, γιατί τόσα χρόνια εκεί ήρθατε κοντά ναι. και σε άλλους Αγιονόρους. Τότε διέλαμπαν σαν αστέρες πραγματικά στο Άγιον Όρος πολύ σύγχρονοι γέροντες. Ο Άγιος Εφραίμ στα Κατουνάκια, ο γέροντας Εφραίμ στην Φιλοθέου που ήταν μετά στην Αριζόνα, ο γέροντας Εμιλιανός, ο γέροντας Παρθένιος στην Αγίου Παύλου, ο πατήρ Γεώργιος στη Μονή Γρηγορίου, ο πατήρ Γαβριήλ στη Μονή Διονυσίου και πολλοί άλλοι. Και ο γέροντας μου, ο γέροντας Ιωσήφ, ο Βατοπεδινός, ο οποίος τότε ήταν στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου. Και στον οποίο εγώ επετάγηκα και έγινα μοναχός κοντά του από τον πρώτους 8 μήνες που πήγα στο Άγιον Όρος. Η κατάληξη στο Βατοπέδι πώς προέκυψε? Ήταν μετά από μια μεγάλη πορεία που είχαμε με περιπέτειες διάφορες. Καταλήξαμε στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου του 1987. Τι περιπέτειες ήταν αυτές? Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν στη Μονή Κουτλουμουσίου, όπως σας είπα, από τη Νέα Σκήτη ερχόμενος, και εκεί ανέλαβε την επάνθρωση της Μονής. Εγώ τον βρήκα εκεί στη Μονή Κουτλουμουσίου του 1976, διότι είχαμε τον γέροντα Ιωσήφ αλληλογραφία από το 1973. Τότε ήμουν στο γυμνάσιο, στο Λύκειο εγώ, και το έγραφα γράμματα και μου απαντούσε. Είχαμε μια πνευματική επικοινωνία. Εν τω μεταξύ, εγώ είχα γίνει διάκονος και είχα αλλάξει και το όνομα μου, από Ανδρέας έγινε Αθανάσιος. Και όταν πήγα στο Άγιον Όρος, την πρώτη φορά σας είπα, έμεινα στη Μονή Κουτλουμουσίου, δεν μου άρεσε καθόλου. Και δεν απεκαλύφθηκα στον γέροντα Ιωσήφ ότι ήμουν εγώ ο Ανδρέας που είχαμε αλληλογραφία μαζί του. Αυτός όμως μόλις με είδε, μου λέει, τον Ανδρέα τον ξέρεις? Λέω, όχι, δεν τον ξέρω. Μου λέει, περίεργο, αφού είσαστε στην ίδια ηλικία. Λέω, δεν τον ξέρω, γέροντα, δεν τον γνωρίζω. Ενώ εγώ ήμουν. Δεν ήθελα να το πω. Τη δεύτερη φορά που τον γνώρισα, μόλις με ξαναερώτησε. Έναν Ανδρέα Νικολάου από τη Λεμεσό τον ξέρεις? Λέω, όχι, δεν τον ξέρω. Λέει, περίεργο πράγμα. Νομίζω ότι τον ξέρεις. Εγώ θύμωσα λίγο, λέω, δεν τον ξέρω, αφού σας το είπα και την άλλη φορά, δεν τον ξέρω. Και όποτε με έβρισε, με ρούσε αυτήν την κουβέντα. Εγώ πάντα του έλεγα, όχι, 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 δεν τον ξέρω. Και αυτός πάντα μου έλεγε, περίεργο πράγμα. Δεν τον ξέρεις? Δεν τον ξέρω. Τα Χριστούγεννα του 76, εγώ ερχόμουν από τη Μονή Διονυσίου και γέροντας ευέστρεφα από τα Κατουνάκια που είχε πάει στον Παπά Εφραίμ, με βρήκε στη Δάφνη. Πήγα, του έβαλα μετάνια, φίλησα το χέρι. Τότε μου είχε περάσει και λίγο αυτή η αντίδραση που είχα. Και μου λέει, τι θα γίνει ρε παιδί μου με εκείνον τον Ανδρέα, δεν τον ξέρεις σίγουρα? Λέω, Γιώνατα, συγγνώμη, εγώ είμαι. Και μου έδωσε ένα χαστούκι. Μου λέει, από την πρώτη στιγμή ήξερα ότι είσαι εσύ. Γιατί δεν μου το έλεγες? Λέω, δεν ήθελα να σας το πω. Και από τότε έμεινα κοντά του. Και τον ακολούθησα μέχρι τέλος της ζωής του. Στο Βατοπέδι οι εμπειρίες πώς ήταν για εσάς? Φτάσατε μέχρι το ανώτατο επίπεδο και πρωτεπιστάτης στο ναι. τέλος της μέρας. Κοιτάξτε, μετά που μείναμε στη Μονή Κουτλουμουσίου, ο γέροντας ήρθε για 2 χρόνια σχεδόν στην Κύπρο. Έμεινε στην Μητρόπολη Μπάφου, στην Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού της Μύθης. Μετά επέστρεψαμε ξανά πίσω στο Άγιον Όρος το 81 και από τότε μείναμε εκεί. Ήταν μεγάλη ευλογία για μας η επιστροφή μας στο Άγιον Όρος και βασικά μείναμε στην Ιερά Νέα Σκήτη του Αγίου Παύλου. Εκεί που ήταν το καλυβάκι που έζησε ο γέρον Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Το 87 πήγαμε στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου για να την επανδρώσουμε κατόπιν προσκλήσεως των πατέρων της Μονής. Και εκεί για 2,5 χρόνια αγωνιστήκαμε πάρα πολύ, με πολλές δυσκολίες, να επανδρώσουμε τη Μονή αυτή. Και ούτω και γένετο, με την ευλογία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και με τις ευχές του Γέροντα, έγινε κατορθωτή η μεταποίηση της Μονής, η μεταβολή της σε κοινόβιο από ιδιόρυθμο. Εκλέξαμε τον πρώτον ηγούμενο, τον πατέρα Εφραίμ, που είναι μέχρι σήμερα,
Και εγώ παρέμεινα προϊστάμενος της Μονής και μετά στη συνέχεια πρωτοεπιστάτης του Αγίου Όρους το 1991-92. Τότε κρίμα συνεισίδια κύριος, όπως λέμε στην εκκλησιαστική γλώσσα, ήρθε στο Άγιον Όρος ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ο πρώτος. Καριότατε, αν και μακράν του κόσμου και των εναυτό πραγμάτων και των ρίβων όντες, αισθανόμεθα όμως την εναγώνιον γραμμή της πατρίδος ημών. Συστενάζομεν και συνοδύνομεν με θυμών. Πενθούμεν και κλαίωμεν για την πικρή συγχωράν και όλην αυτήν την επώδυνον αίσθηση την μεταστοιχιούμεν εις αδιάλειπτον προσευχήν. Και ο οποίος έκανε παράπονα στον γέροντα Ιωσήφ το ότι τρόπον την αημονίβα το πεδίο αφέμαξε την Εκκλησία της Κύπρου από το ανθρώπινο δυναμικό που είχε από τα νέα παιδιά που είχαμε τότε κοντά μας στο μοναστήρι μας. Ο γέροντας Ιωσήφ αγαπούσε την Κύπρο, γιατί ήταν Κύπριος βέβαια, αλλά και είπε ότι έχει δίκιο ο Αρχιεπίσκοπος, μαζευτήκαμε πολλοί Κύπροι εδώ και αυτό έφερε μια αδυναμία στην Εκκλησία της Κύπρου. Είμαστε υποχρεωμένοι να βοηθήσουμε την Εκκλησία. Και συμβουλεύτηκε με τον Αρχιεπίσκοπο τι έπρεπε να κάνει και έτσι αποφάσισαν να σταλεί μια ομάδα εκ των μοναχών στην Κύπρο για να επανδρώσουν ένα μοναστήρι, να κάνουν κάτι το αγιορείτικο εδώ στην Κύπρο. Και ο κλήρος έπεσε σε μένα μαζί με τρεις άλλους αδελφούς. Ήταν τότε ο ηγούμενος Αρσένιος, ο οποίος εκοιμήθηκε στη συνέχεια, ο πατήρ Ισάκ και ο πατήρ Νικόλαος, ο οποίος είναι τώρα χορευίσκοπος αμαθούντος. Πώς ήταν για εσάς, πώς το εκλάβατε ως μια πληγή, κάτι που δεν θέλατε? Ναι, δεν το ήθελα καθόλου αυτό το πράγμα, δεν το ήθελα καθόλου. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτή η αποφάση του γέροντα και αντέδρασα πάρα πολύ. Δεν ήθελα να έρθω στην Κύπρο. Διότι εγώ είχα ξεκινήσει τη ζωή μου προσανατολισμένο στο Άγιον Όρος. Κανονικά για να παραμείνω μέχρι τέλος της ζωής εκεί στο Άγιον Όρος. Αλλά τελικά... Τελικά, άλλε με βουλή ανθρώπων, αλλά δεν Θεός και λέει. Ελπίζομαι να είναι έτσι βέβαια. Ήρθαμε στην Κύπρο και μείναμε για ένα χρόνο στην Ιερά Μονή του Αγίου Νικολάου των Ιερέων, στην Πάφο και μετά ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ο πρώτος μας οδήγησε στην Ιερά Μονή Μαχαιρά, όπου εκεί έμεινα 6 χρόνια περίπου και μετά στη Μητρόπολη Λεμεσού. Για να κλείσουμε το κεφάλαιο του Αγίου Όρος, το ζήσατε πολύ συχνά, αντιλαμβάνομαι, πάτε, πήγατε και πρόσφατα. Ναι, πηγαίνω πάρα πολύ συχνά και παλαιότερα πιο συχνά ακόμα, αλλά βέβαια τώρα κοιμήθηκαν οι γέροντές μας. Πέρασαν και τα παλιά χρόνια που είμαστε γεμάτοι με γνωστούς και φίλους του Άγιον Όρος. Οι πατέρες είναι νεότεροι, εμείς γίναμε παλαιότεροι. Οι γέροντες κοιμήθηκαν, όλοι έφυγαν. Και για μας το Άγιον Όρος παραμένει σαν μια ζωηρή ανάμνηση μέσα στην καρδιά μας. Στο σήμερα, όταν ακούτε κακά λόγια για το Άγιον Όρος, γιατί τα ακούτε, πάντα υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι αφισβητούν ευρύτερα την πίστη, τη θρησκεία κλπ. Αλλά και ευρύτερα το Άγιον Όρος. Τι σκέψεις σας έρχονται, μπαίνετε στη διαδικασία να υπερασπιστείτε ή νιώθετε ότι δεν χρειάζεται? Νομίζω ότι δεν χρειάζεται υπεράσπιση ανθρώπινη του Άγιον Όρος. Κανείς δεν λέει ότι ο Άγιον Όρος είναι ένας τόπος αλάνθαστος ή ένας τόπος αναμάρτητος. Ένας τόπος όπου αγωνίζονται οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που αγωνίζονται εκεί είναι πάσης φύσεως, πάσης τάξεως και πάσης πνευματικής καταστάσεως. Υπάρχουν οι Άγιοι, υπάρχουν και οι αμαρτωλοί. Υπάρχουν αυτοί που τώρα αρχίζουν και αυτοί που έχουν φτάσει στο τέλος. Άρα σε αυτήν την πορεία όλοι είναι φυσικό να συμβαίνουν και τραύματα και πτώσεις και αμαρτίες και λάθη και οτιδήποτε άλλο ανθρώπινο. Δεν είναι κάτι το εξωπραγματικό το Άγιον Όρος, όπως ούτε η Εκκλησία το ίδιο είναι. Η Εκκλησία δεν είναι ένας σύλλογος αλανθάστων ανθρώπων, αλλά είναι ένα νοσοκομείο με ασθενείς ανθρώπους. Είμαστε όλοι ασθενείς. Δεν μπορεί να πεις στους ασθενούς γιατί αιμορραγείς, γιατί έχεις τραύματα, γιατί συμπεριφέρεσαι σαν άρρωστος. Είμαστε άρρωστοι. Είμαστε εμπαθείς. Η αμαρτία είναι ασθένεια, είναι εμπάθεια. Είναι μια δυναμία της φύσεώς μας.
αυτό το αναγνωρίζουμε. Δεν είμαστε ουτοπικοί άνθρωποι. Να λέμε ότι όλα είναι καλά και αγγελικά. Δεν είναι αγγελικά. Αλλά οι Άγιοι που έζησαν εκεί αγίασαν τον χώρο. Και το Άγιον Όρος, όπως η Εκκλησία, είναι ένα πνευματικό ιατρείο που θεραπεύει τον ασθενή άνθρωπο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ένα ιατρείο. Όπως ένα νοσοκομείο έχει μέσα και γιατρούς και νοσοκόμους και διδάκτορες της ιατρικής. Έχει και πτώματα, έχει και βαριά ασθενής, έχει και στην εντατική, έχει και ψυχοραγού. Όλοι είναι μέσα. Δεν μπορεί να πει κανείς γιατί υπάρχουν πτώματα στο νοσοκομείο. Μα είναι και χώρος και για τα πτώματα εκεί. Με τη διαφορά, λέει ο Γιώργο Παΐσιος, ότι τα πτώματα στην Εκκλησία έχουν ελπίδα ζωής. Διότι ο Χριστός είναι ζωοδότης. Δεν θεραπεύει μόνο τους ζωντανούς, θεραπεύει και τους νεκρούς. Ανιστά τους νεκρούς. Σίγουρα η Εκκλησία αγκαλιάζει κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από τι είναι και πώς είναι. Ότι κανένα δεν προσιλήτησα, ούτε ανάγκασα κανένα να γίνει μοναχός. Θέλει να πιστεύει τα δικά του ο Αρχιεπίσκοπος. Δεν με ενοχλά που με κρίνει ή με κατακρίνει. Έχει την άδειά μου να το κάνει. Για το κεφάλαιο του αρχιεπισκοπικού θόκου. Ο αρχιεπίσκοπος είναι στη θέση του. Είναι ζωντανός. Πραγματικά σας λέω, προσεύχομαι κάθε μέρα για αυτόν. Συζητήσεις δεν το κρύβω ότι γίνονται. Προσευλήθηκα κι εγώ από τον ιό του κορονοϊού. Είπα ότι θα έρθω πίσω πεθαμένος. Αν σας ρωτήσει κάποιος τι να κάνει σε σχέση με το θέμα του εμβολιασμού, τι θα του απαντούσατε?